προγράμματα υποσκάφθηκαν. Η προσπάθεια που ξεκίνησε επί Μακαριστού Πέθκη Γεωργιάδη, Άγγι Κλειάνθους και συνεχίστηκε επί Δημήτρη Χριστόφια, τώρα υποσκάπτεται, αποδομείται και κινούνται τα πράγματα σε ρυθμούς αντιμεταρρύθμισης. Εμείς δεν θέλουμε την ευκολία, κύριε Δημητρόπουλε, των παιδιών. Εμείς θέλουμε τη γαλούχηση των παιδιών, τη διαμόρφωση ανθρώπων προσωπικότητων που θα παίρνουν και γνώσεις μέσα από το σχολείο, αλλά θα αναπτύσσουν και μια κριτική σκέψη, άποψη, να επικεντρώνουν το σχολείο και στην ανάγκη να αναδεικνύονται οι δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Λοιπόν, η πρόταση τέτοια του Προδρόμου, για να κάνουμε την κουβέντα καλά, αυτή και αξίζει Γεωργίου, τον κόπο. Όλη η ζωή μας γεμάτη εξετάσεις, δεν είναι. Λοιπόν, εσείς ως ΑΚΕΛ, όταν θέλετε αξιοκρατία στο δημόσιο, παντού δεν ζητάτε εξετάσεις. Βεβαίως, γιατί ζητάμε. Τότε τα παιδιά πρέπει να τα προετοιμάζουμε για έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλο είναι πρόβλημα κεφάλαιο. Να περάσουμε να το κάνουμε μια μέρα την κουβέντα αυτή, γιατί ξέρω έχει τα αποκλειστικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Για την καλημέρα, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, να πάμε τώρα, αφού ευχαριστήσω και τον πρόεδρο μου και τον κύριο Γεωργίου για την παρουσία τους εδώ, να πάμε στο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, να πάμε στον άντρο του Κυπριανού. Καλημέρα κύριε Γενικέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Ήθελα έτσι, επειδή θεωρώ ότι είναι μια δίκη σταθμός, για πρώτη φορά στα κυπριακά χρονικά έχουμε κάτι παρόμοιο, ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από το ΑΚΕΛ. Ναι, πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι θα πρέπει να αναμένουμε την επιβολή ποινής για να τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. Όμως θα ήθελα να πω ότι μόνο λίγοι μπορούν να προκαλούν αυτά τα γεγονότα. Άνθρωποι οι οποίοι κρίθηκαν από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον συναγερμό ως άριστοι των αρίστων. Άριστοι των οποίων έκριναν την τύχη άλλων ανθρώπων και οδήγησαν ανθρώπους στα δικαστήρια, στη φυλακή. Άνθρωποι οι οποίοι κατήχαν τόσο ψηλά δημόσια αξιώματα να κρίνονται ένοχοι από το δικαστήριο για θέματα πάρα πολύ σημαντικά, για διαφθορά, συνωμοσία και πάρα πολλά άλλα αδικήματα τα οποία θεωρώ ότι συνιστούν προσβολή για την κυπριακή κοινωνία. Μόνο αυτό θέλω να πω, αγαπητέ Ανδρέα. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται μια άλλη ποιότητα σε ό,τι αφορά την στελέχωση των δημόσιων αξιωμάτων, νομίζω ότι ως χώρα και ως λαός δεν έχουμε μέλλον και προοπτική. Χρειάζεται να βάλουμε ποιότητα στη ζωή μας. Το ΑΚΕΛ, κύριε Κυπριανού, νιώθει δικαιωμένο με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου? Δεν είναι θέμα να νιώθει το ΑΚΕΛ δικαιωμένο ή όχι. Το ΑΚΕΛ, ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει την άποψή του με βάση τις εξελίξεις για όλα εκείνα τα οποία καταγγέλαμε. Η απόφαση αυτή αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ας μην το επεκτείνουμε, ενώ ο καθένας που το παραλαμβάνω μπορεί να εξαγάγει τα δικά του από το σύμπεράσμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυπριανού για αυτή την τοποθέτηση. Φαντάζομαι θα βγάλει και ανακοίνωση το ΑΚΕΛ για το θέμα. Ναι, θα εκτός την ανακοίνωση στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε